όχημα της μονάδας ανίχνευσης X-Ray, κινούμενο με χαμηλή ταχύτητα, πλησιάζει το σταθμευμένο φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Με τις ακτίνες Χ, σκανάρει το εσωτερικό του οχήματος και εντοπίζει στην οροφή του τράκτορα και πίσω από την ταπετσαρία επένδυσης 20 πακέτα ηρωίνης. Στελέχη του λιμενικού ανοίγουν την ειδική κρύπτη και βγάζουν την ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρους 11 κιλών και 290 γραμμαρίων. Συλλαμβάνουν το 49χρονο αλλοδαπό οδηγό, ενώ κατέσχισαν και το φορτηγό. Η επιτυχία των στελεχών της λιμενικής αρχής Ιγουμενίτσας με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 11 κιλών και 290 γραμμαρίων ηρωίνης επιμελώς συσκευασμένης και κρυμμένης στην οροφή του τράκτορα, με τη χρήση κινητής μονάδας ανίχνευσης X-Ray, καταδεικνύει ακριβώς πόσο σημαντικές αποδεικνύονται στην πράξη οι κινητές αυτές μονάδες X-Ray για το που πρόσφατα απέκτησε το λιμενικό σώμα ελληνική ερωτοφυλακή για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας, όπως είναι και η διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Το λιμενικό διαθέτει 3 οχήματα που κόστησαν συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ και δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη του να περνούν ουσιαστικά από ακτινογραφία, φορτηγά ή κοντέινερ και να εντοπίζουν ναρκωτικά, όπλα, λαθρέα τσιγάρα, ακόμη και λαφρομετανάστες.